Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Αφού η Ειρήνη γεννάει. Ο γάμος της Ειρήνης και του Ιπποκράτη πραγματοποιείται στα προσεχή επεισόδια της σειράς, δημιουργώντας στον Πέτρο απέραντη θλίψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του My TV, λίγο καιρό αργότερα η Ειρήνη γεννάει τελικά το μωρό της, αλλά η χαρά της επισκιάζεται από το θάνατο του Τρίφωνα. Η Ειρήνη, μετά τη νύχτα του ναυαγίου, η οποία της άλλαξε τη ζωή, προσπαθεί να πατήσει ξανά στα πόδια της και να πάει παρακάτω. Ο Ιπποκράτης από την πρώτη στιγμή την ερωτεύτηκε και αυτός ο έρωτας του έγινε αιμονή, και γι' αυτό, όπως ήδη παρακολουθούμε, κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά του. Ωστόσο, τον πραγματικό έρωτα εκείνη έχει αρχίσει να τον αισθάνεται για τον Πέτρο, ο οποίος με τη σειρά του την αγαπάει αληθινά. Στα επόμενα επεισόδια όμως, σύμφωνα με όσα σας εξασφαλίσαμε, η Ειρήνη και ο Ιπποκράτης επισπεύδουν τον γάμο τους εξαιτίας της ασθένειας που ταλαιπωρεί τον Τρίφωνα. Ο Πέτρος δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του την Ειρήνη και ενώ δέχεται πρόσκληση για τον γάμο, βρίσκει μία δικαιολογία για να μην παρευρεθεί, καθώς δεν αντέχει να την βλέπει στο πλευρό ενός άλλου άντρα. Ο Πέτρος βρίσκεται κάπου εκεί και παρακολουθεί κρυμμένος τη γυναίκα που αγαπάει να παντρεύεται κάποιον άλλον. Το θέαμα αυτό του δημιουργεί θλίψη. Όσο οι μέρες περνούν, κλίνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του. Είναι συνεχώς στεναχωρημένος, δεν μιλάει σε κανέναν και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του αντιλαμβάνονται πως έχει πέσει σε κατάθλιψη. Όσο και να προσπαθούν να τον συνεφέρουν, δεν τα καταφέρνουν. Χάνοντας την Ειρήνη, από τη ζωή του νιώθει πως έχασε κάθε ελπίδα για να χαμογελάσει ξανά. Από την άλλη, εκείνη ετοιμάζεται για το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή της, που δεν είναι άλλο από τη γέννηση του παιδιού της. Αν και ο Ιπποκράτης τη στηρίζει, εκείνη νιώθει μόνη πια στον κόσμο, μέχρι που φτάνει η στιγμή της γέννας του παιδιού της. Όπως θα δούμε, η Ειρήνη θα γεννήσει τον καρπό της μεγάλης της αγάπης, που δεν είναι άλλος από τον Απόστολο, και η ζωή της θα γεμίσει νόημα ξανά. Η Ειρήνη αφοσιώνεται πλήρως σε αυτό το παιδί, αν και έχει καταλάβει πως από τη ζωή της λείπει ο πραγματικός έρωτας. Και αυτά τα συναισθήματα πια είναι απαγορευμένα για εκείνη, καθώς τα νιώθει για τον Πέτρο. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.